χαίρετε. Είμαι εδώ με τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο, Εβάν Γιάν, για να παίξουμε FIFA World Cup Brazil 2014 στο Xbox 360. 360. 360, λοιπόν, αυτό με είναι. Με δόσεις ή με τριπτά. 360 δόσεις, πόσο είναι, ρε φίλε. Πόσο κάνει αυτό. Ποιο, το παιχνίδι. Το Xbox δεν. Α, το Xbox δεν ξέρω, ξέρω, κάνα 200. Να. Εκεί. Το παιχνίδι κάνει κανένα 60. Κάνει 60 ευρώ το παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, το FIFA World Cup κυκλοφορεί στο PlayStation 3 και το Xbox 360 μόνο. Δεν είναι PC και Next Gen, μόνο στις δύο κονσόλες. Έτσι. Mm. Και είναι το επίσημο παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο που θα γίνει σύντομα. 12 Ιουνίου αρχίζει. 12 Ιουνίου αρχίζει λοιπόν παγκόσμιο κύπελο. Και είπαμε εδώ πέρα τώρα που μπαίνει Ιούνιος να ξεκινήσουμε να παίξουμε και εμείς ένα παιχνιδάκι. Βέβαια. Λέγαμε το Βαγγέλη πριν, γιατί είναι και μπαλαδόφατσα φαίνεται έτσι άλλωστε εκεί πέρα. Με μέση του Παγκρατίου, έτσι με φωνάζει. Ναι, μέση του Παγκρατίου. Έχει χοντρή μέση, την πιο χοντρή στο Παγκράτη μάλλον. Ε. Αυτό είναι το θέμα σου. Λοιπόν, ποιες ομάδες πιστεύεις ότι θα πάνε στον τελικό? Α, ποιες ομάδες πιστεύω θα πάνε στον τελικό? Κοίτα, επειδή τα λέγαμε πριν, εγώ διασταυρώσεις δεν ξέρω, δεν έχω δει δηλαδή αν περάσει ο Μίλους πώς θα πέσουν μεταξύ καλά, τους και παιδί, τέτοια. Εντάξει. Θεωρώ ότι δυνατές ομάδες είναι η Ισπανία ασφαλώς και η Γερμανία. Ναι. Η Ισπανία όμως λόγω ότι δεν μπορεί να το πάρει τέταρτη φορά συνεχόμενη, θα πάρει Euro, θα πάρει Mundial, θα πάρει Euro πάλι. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό το πράγμα. Τελικό όμως. Θεωρώ ότι μεγάλες ελπίδες να το πάρει έχει η Γερμανία. Ναι. Μεγάλες ελπίδες να το πάρει σαν έκπληξη έχει και η Αγγλία και η Ιταλία. Αγγλία. Σαν έκπληξη. Ποτέ. Εντάξει, ποτέ η Αγγλία, αλλά ρε φίλε, φέτος. Μην τον ακούτε, τα λεφτά σας αλλού στα στοιχήματα. Λοιπόν, αν κάνετε στοιχήματα. Επίσης και η Ολλανδία είναι δυνατή. Εντάξει, αλλά και, losers. Και πάντα, και να σου πω κάτι, και πάντα θεωρώ ότι λόγω έδρας, γιατί δεν με εντυπωσιάζει, είναι Βραζιλία, λόγω έδρας. Ρε φίλε, θεωρώ ότι και το σπρόξιμο θα έχει και καλύτερη διασταυρώση. Σου λέω διασταυρώση, εννοώ και καλύτερη αντιμετώπιση και όλα αυτά θα έχει. Και ίσως έχουν κοιτάξει τις διασταυρώσεις από τώρα να πετύχει δηλαδή καμιά Αργεντινή, κανένα περίεργο σε κανένα ημιτελικό. Και να σου πω Αργεντινή δεν είπες καθόλου, ρε φίλε. Ο Μέση, ο ξάδερφός εκεί πέρα που είσαι του Παγκρατίου. Ο Μέση, να σου πω κάτι, ο Μέση γατάκια είναι όλα αυτά. Γατάκια. Όλα αυτά είναι γατάκια γιατί είμαστε Ρονάλντο τίμε εμείς. Δεν είμαστε Μέση. Τώρα Μέση με την εθνική σου δεν έχει κάνει τίποτα. Εντάξει, άντε γατί. Φύγε. Μιάου, φύγε από εδώ. Ωραία, κοίτα να δει τώρα τι θα κάνουμε. Εσύ πήρε Αγγλία για κάποιο λόγο. Πιστεύει ότι θα πάει τελικό. Εγώ λέω να πάρω. Να πάρω τον τέτοιο να. Τον Κριστιανό. Να πάρω τον Κριστιανό, ρε φίλε. Γιατί αυτοί δεν του βλέπουν. Πάρτον, αφού τέτοια είσαι. Αυτού δεν του βλέπουν. Όχι, δηλαδή. Δεν έχουν ομάδα αυτή. Καλή ομάδα είναι, αλλά εντάξει. Εντάξει, ρε, τώρα μα διαλύσει ο Κριστιανό μόνο σου. Αυτό μόνο. Πάρω εγώ τα κόκκινα. Μην βάλουμε τα ίδια και δεν τα άλλα. Τα ίδια βάλαμε, δεν πειράζει. Όχι, ρε φίλε, δεν ξέρουμε ποιο είναι ποιο. Πω, γκρίνια. Ωραία, φίλε, να σου πω κάτι. Γι' αυτό δεν βρίσκει άλλο να παίξει ποτέ. Πάντα το αφού. Γι' αυτό δεν βρίσκει άλλο να παίξει ποτέ. Μόνο γκρινιάζει. Πατάω, δεν κάνει τίποτα. Πάρα το αλφα. Ωραία, ωραία. Κάτσε να διαλέξουμε την εμφάνιση. Πάρε, ρε φίλε, μια normal εμφάνιση. Να, αυτό. Τι είναι και αυτό. Τι παίρνει τα ίδια. Ωραία, θα πάρω το άσπρο. Άντε, πάρω το άσπρο. Αποφάσισε, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό. Αυτό εντάξει. Ρέντε. Λευκά, ωραία. Ναι. Και εγώ τα κόκκινα. Οκ. Okay. Λοιπόν, Αγγλία-Πορτογαλία, κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι. Δεν θα θέλει τώρα να κάνουμε. Όχι, όχι. Απλά να σου πω κάτι. Εγώ πάντα έχω τις επιφυλάξεις με αυτά τα παιχνίδια, τα Edition, τα World Cup Edition, ναι. Τα Euro Edition και αυτά. Γιατί από πόσο πολύ καιρό. Ρε φίλε, δεν είναι. Όλα χάλια είναι. Τι όχι χάλια. Αυτό βασίζεται στο FIFA το 14. Ναι. Έτσι, ουσιαστικά είναι ίδιο με το FIFA 14. Και το μόνο που κάνει καλύτερα είναι και καλά ότι είναι. Ότι έχει τις ομάδες και το τουρνουά, ρε παιδί μου. Και μάλιστα ναι. Το παιχνίδι, πέρα από το τουρνουά του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι, έχει ειδικό mode μέσα, όπου ουσιαστικά, ναι, κοιμήθηκε ήδη, έτσι, πού να δεις εδώ πέρα τώρα, μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι. Έλα. Όπου κοιμήθηκε, όπου... Ποιο τρέχει. Ποιο δίνει την καροτίδα στο χέρι. Να σου πω κάτι. Ποιο πάει γόνατα. Να σου πω, κοίταξε. Αυτό αλφα είναι η πάσα. Ναι. Αυτό είναι το turbo, γιατί βλέπω ότι δεν ξέρει τα πλήκτρα, είσαι του πρό εσύ, έτσι. Ναι. Και το χ είναι το shoot. Και ναι. Το Y είναι η παλιά τρύπα που λέμε, ρε παιδί. Ωραία, μου. Το Y. Εντάξει, ναι. Η παλιά τρύπα. Την ωραία. Έκανα μόνος μου. Την έκανα μόνος μου. Με αυτό κινούμε ή με αυτό. Με αυτό κινείσαι. Με αυτό. Ναι, με αυτό εδώ πέρα αλλάζει τα συστήματα. Αν θες να κάνεις ναι, balance και επιθετικό, εγώ θα το παίξω full επιθετικό τώρα. Full επιθετικό. Έτσι, ναι. Θα ψάξω να βρω το. Ναι, μηνά, επειδή δεν βλέπω την τύφλα μου. Κόφτε το νήμα τη ζωή. Πού είσαι, πώς καλό παίχτη. Έλα, ρε φίλε. Ποιοι είναι αυτοί ρε εσύ, ποιοι είναι Welbeck. Ο Ντάνι Welbeck. Πού παίζει αυτός. Στην Manchester United. Στην Manchester United. Κοίτα ρε σε ποιους δίνει η FIFA ρε τα παιχνίδια. Και ο Νάνι θα πέσει για ύπνο, αυτός είναι δικός μου, ο Νάνι. Και ο Νάνι στη Manchester United παίζει. Όχι ρε φίλε, έλα ρε Χαρτ, μπράβο ρε Χαρτ. Άρε φίλε παραλίγο. Είναι καλή η Εγγλέζη ρε φίλε, εγώ τους έχω για πολύ losers. Εντάξει losers, δεν είναι κακοί. Κόφτε τα πόδια. Όχι, λάθος. Ποιο καλό παίκτη εγώ. Με ποιον καλεί το βελάκι πάνω τον παίκτη, με ποιο πάει. Με ποιο αλλάζει παίχτη εννοείς. Ναι. Στην άμυνα με το ύψιλο νομίζω. Δεν μου λέει ούτε τα πλήκτρα είναι, τόσο κομπλεξικός είναι. Ρε φίλε. Και θα πάει και στην Αμερική, αν δεν μη πω τίποτα για το αεροπλάνο. Έλα, δεν τα θυμάμαι. Με τις μαλαισιανές γραμμές θα πας. Μην αρχίσει τώρα τέτοια, ας πούμε. Θα πάρεις και τον Παύλο μαζί. Θα πάρω και τον Παύλο. Με τις μαλαισιανές. Όχι μαλαισιανές, φίλε. Με ποιες θα πάτε. American Airlines, British Airways. Και τι θα σας κάνω τώρα εδώ. Μαλέζια Airlines. Κοίτα, 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 κοίτα. Παύλο, τελειώσατε. Out.
Όχι, ρε φίλε, δεν μπήκε. Τελειωμένο. Κοίτα τον Κριστιάνο τι έχασε. Δεν την αφήνει το replay να το δούμε, να το ευχαριστηθούμε. Ποτέ δεν αφήνω replay, μόνο να βάζω γκολ. Καλά, κανόνες να βάλεις γκολ, θα φας, όχι τέτοιο. Ρε, γιατί δεν περνάνε οι παλιές, κάνεις κάτι εκεί. Ναι, κάνω. Έχω κάνει βουντούρε, φίλε. Έχω πληρώσει το Xbox πριν έρθεις εσύ για να χάσεις. Ξέρεις γιατί φώναξα εσέναν έτσι, γιατί δεν φώναξα το ράπτη, θα τρώγα 5 γκολ. Δεν ξέρει FIFA ράπ. Αφού ξέρει FIFA. Ναι, ξέρει FIFA. Όχι, τι έκανα, ρε φίλε. Αυτό, γι' αυτό φώναξα εσένα. Λέω τουλάχιστον μια φορά να κερδίσω. Έχασα από τη Μαντό. Έχασα την προηγούμενη φορά. Έχασα από τη Μαντό. Στο καρτ. Ναι. Έχασα από το ράπ την άλλη φορά που παίξαμε. Ναι, ρε φίλε. Η Μαντό μέχρι τώρα την είχα στο να τέτοιο έτσι. Να μαθαίνει παιχνιδάκια στο iPad και να μην παίζουμε διπλά για να μην κινδυνεύω. Παίξαμε μια φορά στο Wii U και με κέρδισε. Την άφησα λίγο, αλλά εντάξει. Μα και εσύ στο Wii U, ποιο έχει παίξει ποτέ Wii U. Εγώ έχω παίξει, ρε φίλε. Η Μαντό δεν είχε παίξει, αλλά. Ναι. Λοιπόν. Παίρνα τη. Φάουλ ήταν αυτό. Άκου να δει τώρα. Τι φάουλ ήταν αυτό. Φάουλ, φάουλ. Το παιχνίδι έχει όλα τα επίσημα offside ήταν. Ναι. Έχει όλα τα επίσημα γήπεδα και άς τέτοια. Το λίγο ρε Καζναφέρη. Όπως λένε. Τη Βραζιλία. Αυτά δεν ξέρω τώρα αν έχει μέσα και αυτού του. Ποιου. Δεκάδε χιλιάδε που είναι θαμμένοι από κάτω από τα γήπεδα. Πόπου οι καημένοι, τι πετράβε. Άστα να πάνε. Φίλε, αυτά είναι. Για πού να δει στο Ντουμπάι. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση στο ποδόσφαιρο, φίλε. Στο Ντουμπάι, φίλε, τι. Δεν έχει δει πώ πεθαίνουν στο Ντουμπάι κάθε φορά. Στο Ντουμπάι, φίλε, θα τα φέρουν τα κήπεδα παδού έτοιμα, ρε φίλε. Αυτή έχουν πολλά λεφτά. Στο Ντουμπάι θα γίνει Ιανουάριο. Ιανουάριο. Ναι, γιατί άμα γίνει καλοκαίρι θα παίζουν με τέτοιο. Εντάξει, ξεφτύλισέ μα όμω, ρε φίλε. Το μεγαλύτερο λάθο που γίνει ποτέ να δώσει το Μουντιάλ στο Ντουμπάι. Καλά, εντάξει. Φύγε, φύγε εσύ. Γιατί αυτό γιατί κάνει εκεί πέρα να πάει. Πού πα εσύ, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να σ' αφήσω, έλα, να σου δώσω την μπάλα. Κοίτα εδώ. Δώσουμε με την μπάλα, το ένα χέρι. Χωρί τούρμπο. Πού είναι έλα ο παίκτης. Εδώ. Έλα εδώ. Ο. Ραούλ Μεριέρε. Ποιο είναι ο Ραούλ Μεριέρε. Ραούλ Μεριέρε, μωρέ. Έλα, ρε φίλε, δεν ξέρω από πάνω. Εγώ με μπάσκετ, α πούμε. Μην με κόψει. Να κάνω ένα σουτ. Έλα, έλα, κάνε ένα σουτ. Με ποιο σουτάρι. Ένα με το Β. Σε κοροϊδεψα. Με ποιο σουτάρι. Τι κομπλεξικό είναι αυτό. Εγώ ρε φίλε, δοκίμασε τα. Να κοίτα εδώ. Με το Β. Θέλω να σε ευχηθώ καλό ταξίδι με το Malaysian Airlines. Εντάξει, παιδί μου, να σου πω κάτι. Με το χαμένο Boeing. Ελπίζω να πάτε καλά, να μην έχετε να ταράξει. Το Παύλο δηλαδή να ταξιδέψετε ήρεμα, ωραία. Να μην σα ληστείτε καθόλου, να μην σα έρθει επάνω. Όχι, iPad δεν θα σου φέρω από το Los Angeles. Να μην σα πέσουν καφέδε. Να έχει καλό καιρό πάνω απ' όλα στην Αμερική, να μην βρέχει. Γιατί ξέρει πώ είναι η καιρή γύρω. Ναι, στο βρέχει πάρα πολύ. Καλά, να μην έχει καθόλου υγρασία στο Los Angeles, να μπορείτε να αναπνεύσετε κανονικά. Να μην υδρώνετε συνέχεια. Ναι, ναι. Άρε φίλε, παραλίγο. Γιατί μιλά συνέχεια. Να ρε, πάτε φίλε. Για ένα φαγητό και να σα βάλουν μέσα στο μαγαζί, να μην σα αφήσουν Βαγγελή, έξω. Βαγγελή. Να περάσετε πάρα πάρα πολύ καλά. Με ζάλισε ήδη, γι' αυτό θα σου βάλω δύο γκολάκια τώρα έτσι κατευθείαν. Κούφτε το κεφάλι. Άρε Τζο Χαρτ. Αυτό τι, πόσο χρόνο είναι 100, γιατί είναι ένα τερματοφύλακα τη Αγγλία. Είναι 100. Πιτσιρικά στη μάτια εσύ τι παίζει. Πιτσιρικά τι εννοεί. Μικρό, πόσο είναι ο Χαρτ, Μινά. Ο Μινά είναι. Μινά βλέπει την μπάλα τώρα. Το παιδί που τραβάει κάμερα. Πόσο να έκανε 28. Σιγά. Σιγά μην είναι τόσο. Αρέ. Δεν είναι πιτσιρικά. Γιατί πόσο είσαι ρε Μινά. 33. Πιο μικρός από σένα. Δεν είσαι και γέρος. Όχο, όχο, όχο. Είναι ο μεγάλος από όλους. Όχο, όχο, όχο. Σόπα ρε. Όχο, έρχεται κατά κορίτσι τώρα. Αυτός παίζει μπάλα. Περίφθε, Βαγγέλη, άστο, άστο. Τι τρως πάλι, την άλλη φορά τρώγε ρεβίθια. Πρόσεχε, να σου πω, για δείξε τα δόντια σου, έχεις τίποτα πάλι κολλημένο. Πω, πω, έλα ρε μαντο. Όχι ρε φίλε. Offside, offside, offside. Τρως ρε, είσαι με. Αχ, πίνασα κιόλας τώρα. Κόλυβα είναι αυτά, κόλυβα. Νέος ήταν. Καλαμπόκι. Μια χαρά. Νέος ήταν. Όχι, 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 όχι. Καλό κουρεύτηκε. Ναι, κουρεύτηκα. Για το κούρεμα. Χάρη oh, να κουρεύτηκε. Δεν ξέρω να κουρεύτηκε. Καλορίζικο. Καλορίζικο. Καλό τάξη το πες. Ποιος κερδίζει. Δεν θα πάει ταξίδι. Ισοπαλία είναι. Μαντώ, εσύ τώρα. Τον λίγο. Μαντώ, εσύ τώρα μετά από όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει λίγο. Με το μαλαισιανό Boeing. Θα έμπαινε ποτέ να ταξιδέψει με το μαλαισιανό Boeing. Θα έμπαινε ποτέ να ταξιδέψει με το μαλαισιανό Boeing μετά από αυτά που έχουν γίνει με το χαμένο Boeing και αυτά. Ωραία, αυτό θα πάει να ταξιδέψει στην Αμερική τώρα με το Malaysian Airlines. Δεν πάω Malaysian Airlines, ναι, ρε, σου λέω. Δημήτρη, δεν σε παρακαλώ πολύ. British Airways, British Airways. Σε παρακαλώ πολύ, εγώ θέλω να συμμετέχω στην εκπομπή μέχρι τέλους. Δεν θα μου το κάνεις αυτό να εξαφανιστείς. Θα πάει με το Malaysian. Γιατί ξέρεις, βρήκε, λέει, 50 ευρώ φθηνότερο εισιτήριο. Αυτό. 50 ευρώ φθηνότερο εισιτήριο. Θα μπει κανένα γκολ τώρα, τι θα γίνει, ρε φίλε. Ένα δεύτερο μήνα να βάλουμε κανένα γκολ τώρα. Ήρθε εδώ, έλα, να φάει. Το έδειξε. Εντάξει, φάντα στο μοντάζ αυτό. Το καμεό τη Μαντό παίρνα το στο μοντάζ, παρακαλώ. Λοιπόν, άντε να βάλουμε κανένα γκολ τώρα γιατί δεν πάει άλλο. Τι κάνει, ρε φίλε. Ρε φίλε, να σου έλα, πω κάτι. Φίλε, όχι, αυτός... Έλα, ρε φίλε. Φάτε το offside, κεφάλι. Είναι. Ο διαιτητή είναι πληρωμένο. Να βγάλουμε το offside. Ο διαιτητή είναι πληρωμένο. Λέει ότι μπορεί να έχει time out αυτό το Μουντιάλ. Τι time out, ρε φίλε. Τι είναι, ρε φίλε. Αλήθεια, μπορεί να το δοκιμάσουν για πρώτη φορά να έχει time out. Και πότε θα το μάθουν ότι μπορούν να κάνουν time out. Δεν ξέρω γιατί.
Δεν βολεύει το χειριστήριο του Xbox, ναι, αυτό νομίζω. Όχι, αλήθεια πες τώρα. Δεν είναι πιο ωραίο το χειριστήριο του τέτοιου. Ποιανού, του PS3. Ναι. Δεν είναι ρε. Από το Xbox το 360 όχι. Του PS4 είναι μια χαρά. Τι θα κάνεις εσύ, γιατί κάνεις. Πήγα να πατήσω, ποιο είναι το. Αυτό είναι η προθυμένη. Ναι. Δεν την έπιασε. Ρε φίλε, ευτυχώς δηλαδή που έφερα ένα γιατί θα είχα φάει πολλά γκολ τώρα. Ωπ. Όχι, ρε φίλε. Πω, του φάγε το. Ξέρεις τον έφαγε. Τον καθάρισε ο Χολέμπας εκεί πέρα. Παίζουν δύο άσχετοι από ό,τι φαίνεται. Εγώ σ' αφήνω επειδή είναι η εκπομπή σου. Χέρι! Παίξε, παίζει τώρα, παίζει. Α σου πω κάτι, αυτό ήταν το χέρι του Θεού που έλα, λέμε. Γιατί πήγε εκεί πέρα τώρα. Οι παίχτες, πού είναι, πρέπει να κάνεις κάτι. Τι νοείς, να βρες τον παίχτη σου και κούνα τον. Νάτος. Πήγα να σου κάνω ένα τάκλινγκ πέρα στο κεφάλι, αλλά δεν έπιασε. Ω, φάουλ! Έλα, δεν δίνονται αυτά. Αντρίκα παίξε τώρα. Ζελέδες και τέτοια. Λοιπόν, full attacking τώρα θα πάω. Θα σου πω εγώ, θα δεις πως τα γκολ θα φας. Γιατί δεν γίνεται. Έφυγες. Εσύ μόνο football manager παίζεις δηλαδή. Ναι. Γιατί ρε φίλε. Έπαιζα παλιά FIFA, αλλά πολύ παλιά τότε με τον Αμοκάτσι. Με τον Αμοκάτσι. Το FIFA 96. Πόσο χρόνο είναι το FIFA 96. Ήτανε 45 τότε, δεν θα είναι. Πολύ τώρα. Έλα, κάντε ένα. Όχι, ρε πάλι. Ήταν offside αυτό. Ωραία, φίλε. Τώρα μα να παίξουμε δίκαιο τώρα. Εντάξει, καλά. Να σου πω, δεν γίνεται να βγει χωρίς τέτοιο. Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κατάλαβες. Ούτε σάμπα ούτε τίποτα. Τι ήταν αυτό τώρα. Πέναλτι! Πέναλτι! Ρε, δεν σουτάρει με αυτό, δεν σουτάρει με αυτό, ρε. Όχι, ρε. Με ποιο σουτάρει. Αλήθεια, λες τώρα. Αφού σου είπα, ναι. Με αυτό σουτάρει. Όχι, ρε, φίλε, πάλι. Με ποιο σουτάρει. Με το Β'. Έλα, ρε, και εγώ πάντα κατοχή. Σε κορόιδεψα, ρε, φίλε. Πρέπει να περάσει πίσω παιχνίδι για να το πάρει. Καλό ταξίδι, Δημήτρη, εύχομαι τα καλύτερα. Κακομοίρη μου. Να πάτε, να γυρίσετε όμορφα, να μην σα ληστέψει κανεί. Στο Los Angeles, επειδή είναι συμμορίες. Έχεις παίξει Grand Theft Auto, το ξέρεις. Ναι. Είναι συμμορίες, είναι τέτοια. Ελπίζω να μην σας τύχει κάτι. Έλα! Όχι, ρε φίλε, πάλι! Την έχω παίξει τη θέση μηνά του τερματοφύλακα και ξέρω μέχρι πού να βγω για να έχω την καμπύλη της μπάλας. Φαίνεται, έτσι, το έχεις, ρε παιδί μου, το έχεις. Έλουρος, εσύ και ο Ρομπέρτο. Άντε να πάνε όλα καλά στο ταξίδι. Και εκεί να περάσει ωραία. Ούτε γαστρεντερίτιδες να πάθει, ούτε τίποτα. Ωρε φίλε, την έβγαλε. Ούτε να μην σας πάει τίποτα. Τρισμία. Λοιπόν, να φάτε εκεί πέρα κανένα στρίδι και γεμίσετε σπηριά. Ωρε φίλε. Κοίτα εδώ, ρε φίλε. Να με τον καλό το λόγο είσαι εσύ, έτσι. Να περάσετε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην είσαι Μητσοτάκης μόνο αυτό. Δεν ζηλεύω καθόλου. Τι έκανες τώρα εκεί. Ρε φίλε, πάτσα εγώ αυτό και πήγε μακριά. Πάτσα εγώ αυτό, εντάξει, άχρηστε. Μην πάμε στα πέναλτι. Λοιπόν, θα χάσει όλου του viewers που έχει. Ποια πέναλτι, ρε φίλε. Θα το μοντάρω, θα βάλω τέτοια από άλλο αγώνα και θα φαίνεται ότι έχει χάσει 4-0. Θα κόψω και τη φωνή σου και εντάξει. Κοίτα τώρα το 1-0. Όχι, ρε φίλε! Έλα, ρε φίλε, είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν! Πόπο, έκανες την πρώτη σου φάση, έτσι. Διπλή κιόλας. Διπλή ευκαιρία. Φάτε. Έλα, μωρέ, με τον Κριστιάνο τώρα. Πού πας τον οντοφυλακά σου, Σίκη. Πάρτα. Ποιος είναι αυτός, κλέψιμο. Ρε. Ποιος ήταν ο Τζόνσον εκεί πέρα από την πλευρά. Ο Τζέραντ, ρε. Ο Τζόνσον έλεγε. Ο Τζόνσον είναι Τζόνσον. Τζόνσον. Έπεσε πάνω στον Ρονάλντο και όχι πια δάκρυα. Λοιπόν, εντάξει. Έλα! Πόπο, τάκλιν, ηρωικός ο Τζιόλης εκεί. Να σου πω κάτι. Αυτός δεν μπορεί να κουνηθεί, ποιος είναι. Έλα το τακουνάκι. Πώς σου φαίνεται ο χειρισμός και ο έλεγχος. Δεν μ' αρέσει. Οι παίχτες γενικά πώς κινούνται. Δεν φαίνεται ότι κινούνται πολύ ομαλά, πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Εκεί ας πούμε χάνει την μπάλα αυτή. Γιατί την έχασε. Γιατί την έχασε. Μπορεί να είμαστε και δύο πολύ καλοί. Ωρε φίλε! Με καλά. Δεν μπορεί να μπει γκολ. Όχι, εσύ παίζεις κατενάτσιο γι' αυτό. Κατενάτσιο εγώ. Ναι, ρε φίλε. Κατενάτσιο, Αγγλία. Ο σκύλος, ο Αλέφας. Να σε ρε. Μαθεμπαλίτσα ρε. Λοιπόν, τελειώνει το. Φάτο εκεί το τέτοιο. Όχι, είναι offside. Offside. Offside! Μπράβο ρε. Offside. Το πιάσα όμως και πάλι γιατί βγήκα ιδέες. Ήταν offside, το πήρα χαμπάρ. Κοίτα, θα τελειώσει χωρίς γκολ έτσι. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται. Πρέπει να βάλω ένα γκολάκι έτσι για το γαμότο. Μικέλ Βελόσο. Μικέλ Βουλόθο. Έλα! Βάλτο! Βάλτο ρε! Έκατσα και το έφαγα για τις ανάγκες του βίντεο. Για τις ανάγκες του βίντεο, επειδή έχω κάνει τηλεσκηνοθεσία και τηλεοτέτεια. Έφαγα ένα βίντεο για ανάγκες υλικό για το YouTube, καημένε. Για ανάγκες υλικό για το YouTube. Κοίτα εδώ. Υγρά τα κάμερα σε μένα. Θέλω να ευχηθώ στον Δημήτρη, τον Καρέτζο, τον φίλο μου, αλλά και στον Παύλο. Καλό ταξίδι να έχουν με το αεροπλάνο στη Νέα Υόρκη. Να πάνε όλα καλά, να μην έχουν προβλήματα στο Λος Άντζελες, να μην τους ληστέψουν, βιάσουν ίσως. Καλά, μπορώ να του αρέσει, δεν ξέρω. Γενικά να πάνε όλα καλά, να μην πάθουν καμιά καθεντερίδα τίποτα και να γυρίσουν ωραία πίσω και να μας τα πούνε. Ευχαριστώ. Και άμα τον ξαναφωνάξω εγώ ποτέ, έχασε. Μπόι μου, γεια σου. Γεια σου. Ένα-ένα. Δείκτο. Πού είσαι, δείκτο.
Thank you.